Λοιπόν, τώρα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μπει στη ζωή μας με διάφορες μορφές και νομίζω ότι όσο περισσότερα πράγματα γνωρίζουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πιο έτσι εύκολη μπορεί να κάνουμε τη ζωή μας και βέβαια με ασφάλεια. Μαζί μου ο Δ. Κωνσταντίνος Κουρούπης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Αγαπητέ μου κύριε Κουρούπη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι. Τα είχαμε ξαναπεί και πριν τις διακοπές. Είχαμε πει πάντα τεχνολογία. Πάντα τεχνολογία. Ρίσκη, ναι. Έτσι, μπράβο. Να πω το εξής τώρα εδώ για να καταλάβετε. Ο φίλατος Κωνσταντίνος Κουρούπης είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα δικαίου και νέων τεχνολογιών. Έτσι. Άρα είναι γνώση του αντικειμένου, άρα μπορεί να μας βοηθήσει. Θα μιλήσουμε για προσωπικά δεδομένα και κυβερνοασφάλεια. Και τεχνητή νοημοσύνη. Είναι... Θέλω πριν πάμε εκεί, αγαπητέ φίλε, θέλω το εξής. Είδαμε ότι κάποιοι τώρα τελευταία επιστρατεύουν τεχνητή νοημοσύνη σε απάτες. Ναι. Δηλαδή μιλούν και στα υποψήφια θύματα και με ελληνικά και ό,τι άλλο πιο ωραίο υπάρχει. Αυτό θα μπει στη ζωή μας τώρα κανονικά. Έτσι. Είναι η νέα μόδα, η νέα απειλή. Μάλιστα. Τώρα πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα ότι η νέα καταγγελία έρχεται από πρώην Ευρωβουλευτή τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είδε τον εαυτό του σε μια δήθεν διαφήμιση να διαφημίζει χάπια για τη θεραπεία μιας αρρώστιας. Πριν από λίγες ημέρες έγινε καταγγελία από τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδας, τον οποίο τον εμφάνιζα να παρουσιάζει χάπια για αρθρίτιδα. Κοιτάξτε, είναι, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι το μεγάλο ερώτημα είναι ρύθμιση ή κατανόηση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δύο έννοιες που έστω και συγγενείς απέχουν λίγο. Δηλαδή, να σας εξηγήσω, ακόμα και αν ρυθμίσουμε τεχνητή νοημοσύνη, πόσο εύκολο είναι να κατανοήσει κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει απεριόριστες δυνατότητες. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα νομοθετικό πλαίσιο που να τη ρυθμίζει. Ναι. Εννοείς ότι επειδή υπάρχουν άπειρες δυνατότητες, κάποιες θα πρέπει να μπει και ένα χαλινάρι, κάπου ακριβώς, να το ελέγξουμε το πράγμα. Ακριβώς. Έτσι. Και εδώ έχετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που από τον Αύγουστο που μας πέρασε, από τον Αύγουστο του 24, έχετε να πρωτοστατήσει, δημιουργώντας, θεσπίζοντας το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο παγκοσμίως, είναι ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος έρχεται να ρυθμίσει, όσο φυσικά είναι δυνατόν, τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, αυτός ο κανονισμός, και μιλώντας νομικά να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο θα ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η πρόνοιά του βασική είναι ότι μετά δίνει ένα χρονικό διάστημα στα κράτη-μέλη 6 μήνες, μέχρι και το 2026, λέει η νομοθεσία, ο κανονισμός, όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα τι πρέπει να γίνει. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, δίνουν υποχρεώσεις σε όλους τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, όπου για να έρθουμε στο θέμα μας, το πιο απλό που πρέπει να κάνουν είναι οποτεδήποτε χρησιμοποιούν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να το επεξηγούν και να το κάνουν κατανοητό στον τηλεθεατή, στον απλό χρήστη. Τώρα, εμείς, οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία, ναι, και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Και σε αυτή τη λέλαπα, γιατί φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια μόνο για τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάμε, τι κάνουμε, πώς προσαρμοζόμαστε. Υπάρχει, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει και ο καθένας από εμάς να είναι λίγο υποψιασμένος. Με ποια έννοια σας το λέω. Οποτεδήποτε λάβουμε ένα μήνυμα ή δούμε μια διαφήμιση που κάποιος γνωστός δήθεν διαφημίζει ορισμένα προϊόντα, πρέπει να υποψιαζόμαστε, πρέπει να υποπτευόμαστε αν όντως υπάρχει αυτό το πρόσωπο, είναι υπαρκτή αυτή η διαφήμιση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν δούμε τον εαυτό μας, για παράδειγμα, να διαφημίζει ορισμένα προϊόντα, μπορούμε να κάνουμε μια καταγγελία σε αυτή την πλατφόρμα και υποχρεούται αυτό το μέσο να κατεβάσει μέσα σε 24 ώρες το παράνομο ή προσβλητικό αυτό περιεχόμενο. Επίσης, όπως και στην καθημερινότητά μας, οποιοδήποτε μας πάρει τηλέφωνο, για παράδειγμα, από απόκρυψη και μας πει ότι είναι ο τάδε γνωστός, θα πρέπει να αποψιαζόμαστε, να του κάνουμε μια ερώτηση. Ναι, μην είμαστε και πολύ αφελείς τώρα. Ακριβώς. Στην εποχή του διαδικτύου, ζούμε σε μια σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πρέπει να αναπτύσσεται και η δικιά μας ψηφιακή συνείδηση, να δημιουργηθεί μια ψηφιακή κουλτούρα. Δηλαδή, είναι κράμα, είναι μείγμα δύο παραγόντων. Από τη μια, και να ενεργοποιηθούν οι φορείς για την αποκάλυψη αυτών των δραστών. Απ' την άλλη, και εμείς λίγο να αναπτύξουμε, να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις. Να γίνουμε πιο ψηλιασμένοι. Ακριβώς. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κουρούπη,
Όσον αφορά τώρα τα προσωπικά δεδομένα, και αυτά κινδυνεύουν. Και αυτά κινδυνεύουν γιατί πολύ απλά ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι τίποτα άλλο από μια συλλογή προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή όταν δημιουργείται ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης... Έπιεσαι άγχος, ξέρεις τώρα. Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι να πανικοβάλλουμε. Απλά το ζήτημα είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο συζητήθηκε πρόσφατα σε μια σύνοδο της, του Αρμοδίου Τμήματος Επιτροπής για θέματα δικαίου. Τα λεγόμενα έξυπνα αυτοκίνητα, τα αυτόματα. Είναι η νέα μόδα, στο μέλλον λένε θα κατακλείσουν την αγορά. Από τη μια είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, από την άλλη φανταστείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο να λειτουργεί τελείως αυτόματα. Ο κίνδυνος ποιος είναι? Μπορεί εύκολα να υποκλαπούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, να μπει κάποιος hacker, να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, να υποκλέψει δεδομένα, ποιος είναι, σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο, πώς λειτουργεί. Δηλαδή χρειάζεται και ρύθμιση, αλλά και ταυτόχρονα και επαγρύπνηση. Είναι τα προσωπικά δεδομένα, πάντοτε υπάρχουν, βέβαια, και εδώ είναι το πόσο εύκολο μπορεί να εφαρμοστεί μια νομοθεσία. Γιατί, να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το κατασκευάζεις για να επιτελέσει α μια υπηρεσία. Στο μέλλον, το ίδιο σύστημα μπορεί να επιτελέσει απεριόριστες υπηρεσίες. Ενώ εγώ το κατασκεύασα για να εκτελέσει μια υπηρεσία, εκτελεί στην ουσία 100. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει βέβαια νομοθεσία. Απλά πρέπει πάντοτε αυτό που λέμε, πάντοτε το λέμε και στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει εκ των προτέρων τα πάντα το δίκαιο. Η τεχνολογία πάντα προλαβαίνει το δίκαιο. Πρέπει όμως και να αναπτύξουμε κι εμείς αυτή την κουλτούρα. Επιμένω σε αυτό, γιατί χρειάζεται ο καθένας από εμάς να επαγρυπνεί. Αυτό πότε εμφανίστηκε, η τεχνητή νοημοσύνη πότε άρχισε να κάνει την πρώτη εμφάνισή της? Η τεχνητή νοημοσύνη πριν από 10 χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται. Τα τελευταία 3-4 χρόνια όμως είναι σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Η μεγαλύτερη απειλή, πώς θέλετε να το πείτε, είναι αν μπορεί να δημιουργηθεί σύστημα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Τι εννοώ, δηλαδή να σκέφτεται. Διάβαζα πριν από μία εβδομάδα, για να πούμε και τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης, ένας άνθρωπος στο εξωτερικό μετά από κεφαλικό έχασε τη φωνή του και τώρα μέσα από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνει με ένα υπολογιστή, έχοντας δίποτε ένα υπολογιστικό σύστημα, βρήκαν τη φωνή του, ανακάλυψαν τη φωνή του από το παρελθόν και μιλάει μέσω του συστήματος αυτού της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, σίγουρα έχει πολύ θετικά, βεβαιότητα έχει. Αλλά κρύβει και κινδύνους ίσως. Λόγω άγνοιας περισσότερο δικιάς μας. Λόγω άγνοιας και η τεχνολογία σίγουρα δεν είναι, όχι δεν είναι για όλους, δεν μπορούν να την καταλάβουν όλο ο μέσος άνθρωπος. Αυτό που σας είπα πριν, ρυθμίζουμε μεν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμα και να τη ρυθμίσουμε, πόσο εύκολο είναι να την κατανοήσουμε. Σωστό. Τώρα όσον αφορά αγαπητέ Κωνσταντίνε Κουρούπη την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια. Είναι από τον Φεβρουάριο του 2024, έχει τεθεί σε ισχύ, στην οποία νομοθεσία εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τα πράγματα είναι πιο αυστηρά και μπορούμε να πούμε ότι δίνονται αρκετά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θωρακίσουν και κρατικές υποδομές. Είναι η οδηγία 1ES για την κυβερνοασφάλεια. Και ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή όλα τα συστήματα τα οποία απαιτούνται, να χρησιμοποιήσουν και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να απομακρύνουν οποιαδήποτε απειλή για τη ζωτική υποδομή, για ασφάλεια. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως ότι είχαμε παραβία συστημάτων από hackers και στην Κύπρο. Και με μεγάλες ζημίες σε οργανισμούς μεγάλους. Είχαμε, γιατί αυτό το οποίο σας είπα πριν, ότι ακόμα και να θωρακίσουμε νομικά απόλυτα έναν οργανισμό, πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι άριστος γνώσης πληροφορικής επιστήμης θα μπορέσει να διεισδύσει. Όμως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πρόνοιες νομοθεσίες είναι πολύ αυστηρές, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά και αυτό που σας είπα πριν, ότι εξοπλίζονται τάχιστα οι οργανισμοί και κρατικοί και ιδιωτικοί για την απομάκρυνση οποιοδήποτε κινδύνου. Είχαμε πέρυσι την επίθεση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κτηματολόγιο. Στο κτηματολόγιο. Πρέπει εδώ, υπάρχουν πρόνοιες, πρέπει για παράδειγμα να σας πω κάθε οργανισμός να κρυπτογραφεί δεδομένα του. Πρέπει να κάνει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του, να χαρτογραφεί τα δεδομένα. Βρισκόμαστε πλέον στη μετάβαση από στην ψηφιακή εποχή. Ό,τι είχαμε πριν σε χαρτούρα, να το πω έτσι απλά, πρέπει πλέον να ψηφιοποιηθεί. Αυτή η αντίστοιχη ψηφιοποίηση. Κάποιοι φίλοι μας που δεν έχουν καμία εξοικείωση με την τεχνολογία, τα ακούνε, σου λέει τώρα
για την αστροναυτική, μιλάνε αυτοί τώρα και τι κάνουν, για το φεγγάρι μιλάνε. Γι' αυτό αυτοί, είμαστε... αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν αυτοί. Κοιτάξτε, γι' αυτό είμαστε και οι νομικοί που πρέπει να συνδράμουν. Από την άλλη, καλός ή κακός, σε κάθε ψηφιακή μετάβαση, σε κάθε εξέλιξη τεχνολογίας, κάποια επαγγέλματα φθήνουν, κάποια άλλα επαγγέλματα ακμάζουν. Με ρώτησαν κάποτε, θα χάσουμε τις δουλειές μας πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη, από την εξέλιξη τεχνολογίας. Από την άλλη, τους απαντώ ότι μπορεί να φθήνει ένα επάγγελμα, από την άλλη όμως αυξάνεται η υποχρέωση άλλων προσώπων, σε παράδειγμα του νομικού, να δει πότε υπάρχει ένα fake news, για παράδειγμα, πίσω από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, πότε, πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η απομάκρυση αυτού του fake news. Δηλαδή είναι ένα δίκοπο, είναι μια αντίρροπη δύναμη, είναι μια αφίδροπη σχέση, η οποία αναπτύσσεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μπορεί καταλαβαίνεις πόσο χρήσιμο είσαι στην παρέα μας, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά. Πάντα στη διάθεσή σας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η δεύτερη φορά που είσαι εδώ κοντά μας και γινόμαστε κι εμείς σοφότεροι κουβεντιάζοντας μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δύναμη και την αγάπη μας εκεί στα παιδιά, στο Φρέντριχ. Να είστε καλά. Κάνουμε σεμινάρια, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,